Γεια σας. Εδώ και πολύ καιρό λαμβάνω συνεχή πολλά έτσι, μηνύματα που με ρωτάνε για το πώς να κάνουν διαλυματική νηστεία. Η διαλυματική νηστεία είναι ένα πρότυπο όπου τρώμε για 8 ώρες και δεν τρώμε για τις υπόλοιπες 16 ώρες της ημέρας και είναι βολικό για όσους δεν μπορούν να φάνε πρωινό και για να μας εξαντλεί και τα αποθέματα γλυκογόνου μέσα μας ώστε να αναγκάσουμε το σώμα μας να τραβήξει από τα ήδη υπάρχοντα που έχει μέσα του. Το πρότυπο λοιπόν που σας δίνω σήμερα είναι η επανασύσταση του σώματος με διαλυματική διατροφή. Χρησιμοποιεί την ενεργειακή κατανομή του σώματός μας για να εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα έτσι τις ανάγκες της ημέρας, αλλά και για να μας βοηθήσει να έχουμε ψηλές καύσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, αξιοποιώντας τα αποθέματα λίπους του σώματός μας. Αλλά και να μας προμηθεύει και με ενέργεια μετά την προπόνηση όταν έχουμε, ώστε να μας βοηθήσει στην οικοδόμηση και την ανάκτηση των μειών μας. Κάθε μέρα σε αυτό το πρότυπο θα αποτελείται από 2 γεύματα, αν και εγώ προτείνω πάντα 3, αλλά επειδή μου ζητάνε ένα πρότυπο με 2 γεύματα, εντάξει, το δίνω εδώ, ώστε να το κάνετε τουλάχιστον όσο θέλετε 2 γεύματα καλύτερα. Υπάρχουν 2 φόρμουλες εδώ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, 2 τύποι δηλαδή. Υπάρχει ο τύπος α, ο ένα τύπος που είναι ο α και γ και ο τύπος 2 που είναι α και β και γ. Θα σας τα εξηγήσω αυτά, εμάς θα τα δείτε πολύ αναλυτικά στο αρχείο που σας έχω. Η φόρμουλα ή ο τύπος 1, το α και γ, α, γ, β, γ, τι είναι? Είναι κατηγορίες τροφών, έτσι, που σημαίνει ότι στο τύπο 1 θα επιλέξουμε τροφές από την κατηγορία α και γ χωρίς τη β, έτσι. Εδώ τι γίνεται, αποτελείται από γεύματα χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, δηλαδή μόνο από πρωτεΐνη και λαχανικά, και παρέχει μία πηγή ενέργειας βραδείας αποδέσμευσης που ενεργοποιεί μεν τη μέρα σας, αλλά δεν πυροδοτεί την ανταπόκριση της ινσουλίνης, έτσι ώστε η διαδικασία μετατροπής της πρωτεΐνης σε γλυκογόνο που μπορεί να αποθηκευτεί στους μυς και που χρησιμοποιείται για ενέργεια, να πραγματοποιείται ομαλά χωρίς απότομες εκρήξεις ινσουλίνης. Μην μπερδεύεστε με όσα σας λέω, σας τα έχω όλα αναλυτικά. Ο τύπος 2, η φόρμουλα 2 που είναι α, β και γ, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο στις μέρες προπόνησης. Γιατί υπάρχει και η β κατηγορία που είναι με υδατάνθρακες, έτσι. Εάν δεν έχετε προπονηθεί όλη την ημέρα, τα 2 γεύματα που θα αποτελείται αυτή η μέρα μας, πρέπει να ακολουθούν τον πρώτο τύπο, α και γ. Τώρα, ανεξάρτητα από την προπόνηση και τον τύπο που θα ακολουθείτε, μία μερίδα φρούτων θα πρέπει να προσεχθεί σε ένα από τα γεύματά σας, είτε τον ένα είτε τον δύο τύπο κάνετε. Όλα αυτά όμως, για να μην σας μπερδεύω, έτσι, σας τα έχω μέσα σε ένα πλήρες αρχείο που είναι όλα έτοιμα. Παιδιά, σας το έχω πιάτο, απλώς ακολουθείτε οδηγίες. Και σας το δίνω δώρο, όπως πάντα, στο link κάτω από την περιγραφή του βίντεο, ως συνήθως δωράκι special Kim Karamaneas Fit Parade Projects. Κάθε περίοδος προπόνησης, όμως, πρέπει να είναι 35 και πάνω λεπτά, έτσι. Στις ημέρες προπόνησης, τώρα, cardio ή υψηλής έντασης, επιτρέπεται και ένα μικρό επιδόρπιο μαζί με το γεύμα, που σε εκείνες τις ημέρες θα είναι το α, β και γ, έτσι. Πώς λειτουργεί? Όλες οι ασκήσεις χτίζουν μυς και καίνε λίπος, αλλά το σώμα σας μπορεί να χτίσει τους μυς του μόνο όταν έχει τα απαραίτητα υλικά, την πρωτεΐνη ας πούμε, τα οικοδομικά υλικά, και την ενέργεια, τους υδατάνθρακες δηλαδή, για να το κάνει. Η φόρμουλα α, β και γ είναι ακριβώς αυτή, τα υλικά και η απαιτούμενη ενέργεια. Το σώμα σας θα καίει μεν λίπος, αλλά μόνο όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια από το προηγούμενο γεύμα σας, και αυτή είναι και η μόνη φορά που θα στραφεί στην δευτερεύουσα, την υπάρχουσα σωματική δεξαμενή καυσίμου του σώματος, που είναι πια τα λιποκύτταρα. Η 16ωρη νηστεία λειτουργεί σαν εγγύηση τώρα σε αυτό το θέμα, που εξασφαλίζει ότι μόλις το σώμα σας έχει εξαντλήσει όλα όσα χρειάζεται για την αποκατάσταση των μυϊκών, το μυϊκό του ινών, δεν βάζει τίποτα σαν απόθεμα στα λιποκύτταρά σας. Δεν υπάρχει να βάλει. Συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ενέργεια που έχετε από το δεύτερο γεύμα και ό,τι έχει απομείνει βέβαια από αυτό, και μόλις εξαντληθεί, το σώμα σας γυρίζει στα αποθέματα του λίπους σας μέχρι το επόμενο γεύμα. Στη συνέχεια ο κύκλος ξεκινά ξανά.
οδηγίες, είπαμε για να μην σας μπερδεύω, σας έχω πλήρης μέσα στο αρχείο, κατανοητές, και το πώς να το κάνετε, τι να τρώτε, τι να συνδυάζετε και φωτογραφίες με έτοιμα πιάτα. Οπότε μη χρονοτριβείτε, κατεβάστε το αρχείο σας και καλή σας επιτυχία και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!